Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή σας στην παράκαμψη του προγράμματος. Κυρίες και κύριοι βουλεύτριες και βουλευτές, το σχέδιο του προϋπολογισμού που τίθεται σήμερα προς ψήφιση έχει μια ιστορική πρωτοτυπία. Είναι το πρώτο σχέδιο προϋπολογισμού που, ενώ έχουμε απαλλαγή από τη στενή δημοσιονομική επιτροπία, θα έλεγε κανείς ότι συντάκτης είναι το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι δηλαδή ο πρώτος μνημονιακός προϋπολογισμός εκτός μνημονίων. Πάγωμα των δαπανών σε υγεία, μείωση δαπανών στην πρόνοια, ελαστικές σχέσεις εργασίας στην παιδεία και πάγωμα των δαπανών της, φοροαπαλλαγές για τους λίγους, διεύρυνση φορολογικής βάσης για τους πολλούς, υπεραισιόδοξες προβλέψεις, συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και δημιουργική λογιστική. Η βασική άποψη που απηχεί είναι πως αφού οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν περισσότερα κέρδη, θα ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι, λες και ζούμε σε κοινωνία αγγέλων. Θέλω να κάνω μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Η έκρηξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 επετάχυνε τις εξελίξεις στην Ελλάδα λόγω των συστηματικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η χώρα απόλεσε το 25% του ΑΕΠ της, χωρίς να συντάει κανείς αναλόγου μεγέθους επιδείνωση στις υπόλοιπες περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης. Επεκράτησαν τα αντανακλαστικά των συντηρητικών Ευρωπαίων πολιτικών, οικονομολόγων και ασκούντων την οικονομική πολιτική. Η δημοσιονομική λιτότητα αναδείχθηκε στη χώρα μας σε κυρίαρχη επιλογή δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2015. Το σχέδιο ήταν η διατήρηση των όρων αναπαραγωγής του κεφαλαίου με όρους επαρκούς υπεραξίασης στις πλάτες του ελληνικού λαού. Σχέδιο που εσείς, κύριοι της κυβέρνησης, κατήχατε διανία κυρίου, όπως λένε και οι νομικοί. Όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία, τον Ιανουάριο του 2015, η χώρα χρωστούσε δόση δανείου που ήταν της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η παγίδα είχε στηχθεί από την αρχή, όπως έχουν ομολογήσει οι πάντες. Και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός για δεύτερη φορά, εμείς προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τις εγγενείς ανισότητες και διακρίσεις που δημιούργησε η υφεσιακή πολιτική της λιτότητας, μέσα από μια εναλλακτική στρατηγική που θα δημιουργούσε χώρο για στήριξη του κοινωνικού κράτους και των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων. Και το καταφέραμε σε ένα σημαντικό βαθμό, με αντίμετρα και σκληρή διαπραγμάτευση για την οποία εσείς μας κατηγορήσατε. Η επιλογή μας απέδωσε καρπούς, αφού συνέπεσε το ηθικό με το συλλογικά ωφέλιμο. Η στήριξη της κοινωνίας των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων τόνωσε την οικονομία, ενίσχυσε την κατανάλωση και αύξησε τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο αναστοχασμός των δικών σας ιδεολογικών στερεοτύπων είναι που σας επιτρέπει να απαλαμβάνετε τις συνταγές του παρελθόντος. Εφαρμόζετε την ίδια συνταγή που μας έφερε στη χρεοκοπία, αυτή της μέρημνας για την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, της υποβάθμισης εργασίας, της συντήρησης του πλαισίου διαπλοκής με μέσα μαζικής ενημέρωσης και τράπεζες και της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου τομέα. Έχετε ήδη επιλέξει το δρόμο της συκοφάντησης των δημοσίων πανεπιστημίων μας ως κέντρων ανομίας και των παιδιών μας που σπουδάζουν σε αυτά ως κακοποιών. Έχετε ήδη επιλέξει το δρόμο της δημιουργικής λογιστικής που συντήρησε την αναπτυξιακή και δημοσιονομική φούσκα του παρελθόντος. Αλήθεια, πότε θα μας πείτε τι πήγε λάθος την περίοδο που κυβερνούσατε? Κάποτε δεν πρέπει να το ομολογήσετε. Βεβαίως, ένα σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού δεν μπορεί να είναι πολιτικά ουδέτερο. Είναι ένα εργαλείο που παρέχει στόχους και ο συλλογικός συντάξας του δίνει σαφώς προσδιορισμένη κατεύθυνση. Το δικό σας σχέδιο προϋπολογισμού είναι σαφές ως προς την κατεύθυνση. Αυτή θα τη δώσουν οι τελικές πολιτικές σας επιλογές, η παραχώρηση της ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της περίθαλψης, στους δίθεν αγγέλους που ανέφερα στην αρχή. Εμείς στη δημόσια εκπαίδευση επιλέξαμε την προτεραιότητα σε μόνιμες προσλήψεις. Εσείς σε ελαστικές και ευέλικτες σχέσεις εργασίας και την καλλιέργεια συνθήκων όλων αντιπαιδαγωγικών για τα παιδιά και ανταγωνιστικών μεταξύ των εκπαιδευτικών. Επιλέξαμε τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, παρέχοντας ζωτική ένωση χιλιάδων προσλήψεων έμψυχου δυναμικού.
Δώσαμε πρόσβαση σε 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους, τους οποίους εσείς είχατε πετάξει έξω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ενισχυμένη μέρημνα που έχουμε για το ΕΣΥ εξηγείται γιατί πραγματικά συνιστά η ιδεολειψία μας. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είχαμε μια ακόμα γενναία αύξηση στον προϋπολογισμό για την πρόνοια, την υγεία, την παιδεία, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που υπολοιπόμεθα. Από εσάς όμως δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Παρά την βελτίωση της οικονομίας που παραδώσαμε, εμφανίζεστε αρνητική στην επέκταση του κοινωνικού κράτους. Αν μάλιστα προσέξουμε τη μία σε ένα σημείο του σχεδίου του προϋπολογισμού για εξοικονόμηση 500 εκατομμυρίων από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, δεν έχουμε να κάνουμε παρά μια ακόμα απόπειρα δημιουργικής λογιστικής. Φέρεστε να δίνετε, ενώ θα αφαιρέσετε από κάποιο άλλο σημείο του προϋπολογισμού. Όπως κάνετε με τις φοροαπαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ διευρύνετε παράλληλα τη φορολογική βάση των μικρών εισοδημάτων. Βεβαίως, θα υιοθετήσετε συστηματικά και σήμερα τον ισχυρισμό περί στήριξης των χαμηλότερων στρωμάτων, όπως πάντα δήθεν είχε στη μέρινά της Νέα Δημοκρατία. Επομένως, τότε λέω εγώ, αφού βρίσκεστε τόσα χρόνια στην εξουσία και συνεχώς υπερασπίζεστε τα κατώτερα στόδια, στρώματα, γιατί δεν έχουμε φτάσει πλέον σε μια κοινωνία ισότητας και απαλλαγής από αυτό το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα. Πλην όμως, ο φιλελεύθερος βολονταρισμός σας έχει ήδη αρχίσει να αποδομείται. Οι πολίτες περιμένουν άμεσα να δουν τη βελτίωση της ζωής τους από εσάς. Δεν θα αρκούν οι ψευδεστήσεις των τηλεοπτικών ειδήσεων των 9 το βράδυ, ούτε οι μύθοι περί εξαρχείων. Στην πραγματικότητα, η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ταξική σας μεροληψία και οι παροχημένες αντιλήψεις σας έχουν αποτύχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα τα ξαναπώ. Είναι σαν κάποιος παιχνιδιάρης θεός, για να παραφράσω τον Δεκάρτ, να έχει συνδέσει γεγονός το ηθικό και δίκαιο με το ωφέλιμο. Ο δρόμος άριστων ανισοτήτων είναι ο μόνος πρόσφορος να προσφέρει αποτελέσματα. Τελειώνω. Μόνο αν τα οικονομικά ωφέλη της παγκοσμιοποίησης διανεμηθούν δίκαια, τότε μπορεί το οικονομικό σύστημα να αποφύγει την παταγώδη κατάρρευση. Είναι ο δρόμος που προτείνει η εναλλακτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη που αποκτούν σταδιακά φωνή και επιρροή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά από αυτή την αίθουσα και για πολλές φορές τηλεοπτικά έχω παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του προϋπολογισμού. Το ξέρετε καλύτερα από μένα οι πιο παλιοί. Ερχόμαστε όλοι με ένα προετοιμασμένο κείμενο, καλά προετοιμασμένο, με βάση τις απόψεις μας, το εκφέρουμε και στο τέλος ψηφίζουμε. Περί αυτού δεν πρόκειται. Τι μένει όμως? Μένει η ιστορία. Και στην ιστορία θα καταγραφεί τι έχει πει ο καθένας και τι έχει ψηφίσει. Είναι προφανές ότι με μεγάλη πίστη καταψηφίζουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε συνάδελφε. Το λόγο τώρα έχει